Κύριε καθηγητά, τι περιμένετε εσείς από αυτό το νέο κύκλο που ξεκινάει τη Δευτέρα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας και ποιες προσδοκίες έχετε, αν έχετε, από το νέο πρόεδρο? Νομίζω ότι το να πάμε σε αυτές τις επαφές είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει. Το έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και θα γίνει. Όσο αφορά βέβαια τον κύριο Biden, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα. Θα ασχοληθούν με την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και με το ΝΑΤΟ. Η σειρά μας θα έρθει πολύ αργότερα. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν θα είναι βέβαια φιλική αυτή η νέα τοποθέτηση προς τον Ερντογάν. Ο φίλος του έφυγε από το Λευκό Οίκο και τώρα θα μείνει αρκετά απομονωμένος. Βέβαια, συγγνώμη, Αγγελίτε, ναι. Το ΝΑΤΟ έφερε δύσκολες στιγμές εξαιτίας του Ερντογάν. Σας θυμίζω, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα προφανώς, τη σύγκρουση Γαλλίας και Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ παραλίγο να διαλυθεί εξαιτίας του Ερντογάν και εξαιτίας αυτού του Ανδρέη Κελού που έχουν επικεφαλής, του κ. Στόλτεμπεργκ. Ναι, πάντως αύριο ο κ. Τσαβούσογλου θα είναι στις Βρυξέλλες από σήμερα και αύριο θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον επίσης φίλο του Αλεξία. Και τη Δευτέρα ή την Τρίτη ο κύριος Δένδιας, που επίσης ήταν στις Βρυξέλλες, θα έχει και αυτό σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ, το ίδιο και προσωπικά ο κύριος Στόλτεμπεργκ, προσπαθεί να παίξει το ρόλο του, προσπαθεί δηλαδή να φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά και προσπαθεί να ενεργοποιήσει και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια στρατιωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών. Μέχρι στιγμής όμως δεν το έχει καταφέρει, διότι δεν θέλει η Ελλάδα. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ, πάντως, ως καλός υπάλληλος, θα περιμένει πρώτα τον προϊστάμενο να εκδηλώσει τις προθέσεις του και μετά να πάει θέση. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω τίποτα από τη συνάντηση αυτή. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε θα είναι η τοποθέτηση του κ. Στόλτεμπεργκ. Είναι όμως μια κινητικότητα, Γιάννη. Ναι, ναι. Πάντως, πάντως κύριε καθηγητά, θα υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που μας μεταφέρει και η Μαρία Ζαχαράκη, που διατυπώνεται στην Άγκυρα σε σχέση με τις προθέσεις της νέας αμερικανικής ηγεσίας. Θα επηρεάσει, λέτε, τις διερευνητικές επαφές? Δηλαδή, να το πω μπακάλικα, θα το σκεφτούν δύο φορές οι Τούρκοι πριν ανεβάσουν τον πύχη, πριν αρχίσουν τις περίεργες αξιώσεις, πριν προκαλέσουν ναυάγιο? Κοιτάξτε, η τακτική Ερντογάν δεν αλλάζει. Οι παρανοϊκοί άνθρωποι πάντοτε φέρνονται με παρανοϊκό τρόπο. Το μόνο που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, σαν ειδικός περί ΑΟΣ, είναι ότι προβληματίζομαι με αυτή την τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων. Δηλαδή? Υπάρχουν 149 παράκτια κράτη, τα 148 έχουν 12 ναυτικά μίλια περιλαμβανομένης και της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, 12 στη Μεσόγειο και 12 στην Μαύρη Θάλασσα. Επιπλέον, όταν γίνεται επέκταση των χωρικών υδάτων, δεν γίνεται με τμηματικά. Επίσης, έχω πρόβλημα και τελικά με αυτό που κάνουν τώρα και πάνε σιγά σιγά και πάνε και στην Κρήτη, που είναι σημαντικό θα έλεγα, αλλά έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος, διότι θέλουν χωρικά ύδατα ανατολικά και νότια της Κρήτης και όχι βόρεια. Καταλαβαίνω το ανατολικά και το νότια για να παρέμβουν στο παράνομο μνημόνιο μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, mm-hmm. αλλά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην επεκτείνουν και βόρεια από το νησί, από την Κρήτη. Αυτό γιατί να το κάνουν, κύριε καθηγητά? Τι εννοείτε? Όταν επεκτείνεις εκεί που δεν έχει καμία σχέση το Αιγαίο, mm-hmm. Δηλαδή κάνεις νότια και ανατολικά και ναι, δεν κάνεις βόρεια. Ναι, δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή έχουν λόγο βέβαια ο κύριος Δένδιας για να μην το κάνει, αλλά εγώ δεν τον καταλαβαίνω και δεν πρέπει να περιοριστούν στα 6 μίλια, να παραμείνουν 6 μίλια βόρεια της Κρήτης. Εμείς έχουμε μια εξήγηση γι' αυτό. Γιάννη Αλεξία,
Γιατί μιλάμε. Ναι, θέλουμε... Έλα, αν χθες ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε για επέκταση νοτιοανατολικά της Κρήτης, θα υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από την Τουρκία και δεν θα γινόντουσαν διερευνητικές επαφές. Ναι. Η κυβέρνηση έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει: όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή, τότε θα προχωρήσουμε και στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρδιώτη. Χάσαμε το κεφάλι του Γιάννη, παιδιά. Ένα λεπτό. Εντάξει, ωραία. Να πω μια φράση. Είναι ψηλό, δηλαδή. Δεν μπορεί... Να συμπληρώσω αυτό που λέει η Αλεξία. Μια φράση μόνο, Αλεξία, αν μου επιτρέπει. Ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει αυτή τη στιγμή παραμονές των διερευνητικών επαφών να κάνει αυτή την κίνηση. Ναι. Εάν οι διερευνητικές επαφές, όπως όλοι πιστεύουμε, δεν θα αποδώσουν κάτι, νομίζω θα είναι το επόμενο βήμα της ελληνικής διπλωματίας αυτό. Και όταν λέω το επόμενο, ενώ όχι, το αμέσως επόμενο. Όχι μακριά από την περίοδο που ζούμε τώρα. Ναι. Όσον αφορά αυτό που λέει ο κύριος Καριώτης για τη βόρεια επέκταση. Πακέτο είναι όλο αυτό. Πακέτο είναι όλο. Πακέτο θα πάρει όλο. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαστε μακριά από αυτή την κίνηση. Ναι. Πάντως υπάρχει, Μαρία, είναι κρίσιμο να δούμε πώς θα πάει η Άγκυρα σε αυτό το τραπέζι. Είναι κρίσιμο να δούμε αν η Άγκυρα θα πάει στο τραπέζι και θα αφήσει την αίσθηση ότι πάει για ουσιαστικό διάλογο ή αν θα πάει για να προκαλέσει ναυάγιο. Σίγουρα θα πάει και θα ανοίξει όλη τη βεντάλια. Δεν το ξέρει, λέτε, κύριε καθηγητά. Ναι, ναι. Κανείς δεν γνωρίζει την τακτική αυτή τη στιγμή της Τουρκίας. Σίγουρα έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί ξαφνικά, εάν πράγματι αρχίσουν πάλι τα τουρκικά κόλπα, εύχομαι ο κύριος Μπάιντεν να παίξει κάποιο ρόλο. Σίγουρα πάντως Τραμπ δεν είναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει, κύριε καθηγητά, αλλά καλά, δεν θα κοιτάει αλλού. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ναι. Οπωσδήποτε. Υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή εδώ. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι ακόμα και αυτά που μιλάμε για εξωτερική πολιτική, είναι τόση μεγάλη η αμερικανική τραγωδία των τελευταίων 4 ετών, που έχει να κανονίσει πολλά πολλά τεράστια προβλήματα. Χιλιάδες άνθρωποι πεθάνανε με τον κορονοϊό επειδή είχαμε πρόεδρο τον κύριο Τραμπ. Η οικονομία είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η πλειοψηφία του λαού ή μάλλον μια μεγάλη κομμάτι του λαού πανηγυρίζει αυτή τη νίκη, αλλά δυστυχώς ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό Αμερικανών χρυσαυγητών στην Αμερική που δεν το περίμενα ποτέ.